Για να πάω στην αγορά, στον πρόεδρο της ΣΟΕΒΕΝΗ, αντιπρόεδρο της ΓΕΣΕΒΕ, τον κύριο Μπάμπη Λεκάκη, για τις προσδοκίες και τις προκλήσεις του 2024 και με δεδομένη βέβαια την πραγματικότητα που δεν είναι απλά νούμερα, την οποία διέρχεται, περνά, ζει η αγορά και ο καθένας από τους επιχειρηματίες και τους εργαζόμενους. Κύριε Λεκάκη, καλή σας μέρα, χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Καλά να είστε. Οι προσδοκίες είναι υγεία για όλο τον κόσμο, όχι μόνο για τους επαγγελματίες, για όλο τον κόσμο. Υγεία νομίζω ότι είναι το καλύτερο δώρο για όλους και αυτό που θα περιμένουν όλοι για την καινούργια χρονιά. Στα υπόλοιπα... Όχι. Ευχές, ό,τι μπορεί να... αυτό που θέλει ο καθένας είναι να έχει την υγεία του. Ναι, αλλά να έχει και το ιατρείο, να έχει και το γιατρό, να έχει και το νοσοκομείο, να έχει και το προσωπικό, να έχει την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, να έχει το δημόσιο σύστημα υγείας, γιατί τώρα με προκαλείτε έτσι όπως το λέτε. Σας προκαλώ γιατί το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά όλα αυτά που λέτε και για το θέματα της δημόσιας υγείας. Δυστυχώς τα προβλήματα συνεχίζουν να υπάρχουν, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά και το γνωρίζουμε και εμείς σαν πολίτες που τα αντιμετωπίζουμε καθημερινά όταν προσερχόμαστε στα δημόσια συστήματα υγείας, ειδικότερα στα νοσοκομεία του νησιού μας. Mm-hmm. Ωραία, το προχωράμε, πάμε. Οικονομία. Οι προσδοκίες μας σίγουρα οι προσδοκίες των επαγγελματιών είναι να σταματήσει αυτή η ακρίβεια και αυτή η τεράστια αύξηση που αντιμετωπίζουμε, οι τεράστιες αύξησεις που αντιμετωπίζουμε σχεδόν σε όλα τα επίπεδα, είτε είναι των πρώτων υλών, είτε είναι της ενέργειας και των καυσίμων. Μπορεί να ανακοπεί αυτή η συνεχής ανηφόρα της ακρίβειας, κύριε Λεκάκη, κατά την άποψή σας? Μπορεί κάπου να σταματήσει, αλλά να σταματήσει, βρε παιδί μου, να μην ανέβει παραπάνω? Μπορεί. Βεβαίως και μπορεί, αρκεί από την πλευρά της κυβέρνησης να θελήσει και να υλοποιήσει όλα αυτά τα οποία ζητάμε το προηγούμενο διάστημα, αλλά τα προηγούμενα χρόνια, γιατί δεν είναι λίγο το διάστημα το οποίο έχουμε αυτή τη λέλαπα της ακρίβειας, να κάνει τη μείωση των ειδικών συντελεστών στα καύσιμα, τη μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα. Νομίζω ότι αυτό θα ήταν ίσως το καλύτερο μέτρο αυτή τη στιγμή και νομίζω ότι η κυβέρνηση και το βλέπει και απλά δεν βλέπουμε τον λόγο γιατί δεν το υλοποιεί. Γιατί δεν έχει μετά πώς να καλύψει το δημοσιονομικό κενό που υπάρχει, τουλάχιστον έτσι έχει υποθεί κατά κόρον από τα αρμόδια κυβερνητικά χείλη. Εμείς έχουμε τελείως διαφορετική άποψη. Δεν θα υπάρχει δημοσιονομικό κενό, γιατί η κατανάλωση δεν θα σταματήσει να υπάρχει. Τα χρήματα τα οποία καταναλώνει ο κόσμος δεν θα σταματήσει να τα καταναλώνει. Θα είναι ίσως μεγαλύτερη η κατανάλωση, άρα τα χρήματα τα οποία προσδοκάει να φέρει στα ταμεία της η κυβέρνηση, νομίζουμε εμείς του ότι θα είναι τα ίδια. Όταν ο άλλος περιορίζει τις αγορές του για τα είδη πρώτης ανάγκης, όταν περιορίζει τις μετακινήσεις του και δεν χρησιμοποιεί καύσιμα λόγω της ακρίβειας, νομίζω ότι αυτά είναι αλληλένδετα και δεν πρόκειται να αλλάξουν. Άρα λοιπόν, αλλά απλά θα αναπτυχθεί ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού και θα βοηθηθούν και οι επαγγελματίες να μπορέσουν να καλύψουν τα κενά στα οικονομικά τους που υπάρχουν σήμερα. Mm. Ποια είναι τα κενά για τον επαγγελματικό, τον επιχειρηματικό τον κόσμο? Το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι οι τράπεζες με τη μεγάλη αύξηση των επιτοκίων το προηγούμενο διάστημα. Βλέπουμε από πολλούς επαγγελματίες αυτή τη στιγμή να δυνατούν να καλύψουν τις υποχρεώσεις στις τράπεζες. Συν της άλλης έχουμε και τα νέα δεδομένα τώρα από αρχές του χρόνου με τη διασύνδεση όλων των επαγγελματιών με την ΑΔΕ μέσω των ΠΟΣ, που έχουμε ένα αρκετά υψηλό κόστος εκεί των επαγγελματιών που θα πρέπει να καλύψουν, προμηθεύονται για να προμηθευτούν είτε τα μηχανάκια ΠΟΣ είτε και τα χρήματα τα οποία θα πρέπει να πληρώνουν για τη συντήρηση των συσκευών αυτών, συν την προμήθεια που παίρνουν οι τράπεζες, οι οποίες σε πάρα πολλές των περιπτώσεων είναι πάρα πολύ υψηλές. Ναι, αλλά και είναι και πάρα πολλοί οι συνάδελφοί σας που λένε για τους υπόλοιπους που δεν είχαν τους 35 κλάδους με εγκαταστήσει το POS ενώ εκείνη το είχαν κάνει, ότι είναι άδικο η μισή να φορολογούνται ή είναι μια ανισότητα και η άλλη μισή να φορολογούνται. Εκεί δεν ξέρω τι τους απαντάτε. Βεβαίως και θα πρέπει να υπάρχει ισονομία και εμείς συμφωνούμε με το μέτρο του POS. Εμείς δεν συμφωνούμε με τις προμήθειες τις οποίες χρειάζεται να πληρώσουν αυτή τη στιγμή οι επαγγελματίες, είτε ανήκουν στους καινούργιους κλάδους είτε ανήκουν στους παλιούς κλάδους, και έχουμε αρκετές φορές διαμαρτυρηθεί και στην κυβέρνηση αλλά και στην Τράπεζα της Ελλάδος για το ζήτημα της προμήθειας των τραπεζών από τις συσκευές της POS.
τα οποία λαμβάνουν οι τράπεζες και βλέπουμε το προηγούμενα χρόνια ότι οι τράπεζες αυτή τη στιγμή παρουσιάζουν υπερκέρδη στις πλάτες όμως του ελληνικού επιχειρηματικού κόσμου και του ελληνικού λαού. Κύριε Λεκάκη, σε ό,τι έχει να κάνει με τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, όλα αυτά τα οποία εσείς λέγατε από τη δική σας την πλευρά, χτυπώντας καμπάνα Αγίου Μηνά, για τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι δεν μπορούν αυτή την ώρα να σταθούν στα πόδια τους, δεν έχουν ταμιακά διαθέσιμα ακόμα και για μία ή για δύο μέρες, για όλους αυτούς τους ανθρώπους το 2024 τι σημαίνει? Νομίζω ότι θα είναι μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά το 2024. Έχουμε και το νομοσχέδιο αυτό που ψηφίστηκε το προηγούμενο διάστημα, το φορολογικό, το οποίο είναι πάρα πολύ βαρύ για τους μικρούς και πάρα πολύ μικρούς επαγγελματίες. Ας πείσουμε ότι δεν θα επαληθευτούμε και θα διαψευθούμε και δεν θα υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στην αγορά στους επαγγελματίες, μάλλον στους αυτοαπασχολούμενους, να αναγκαστούν να κλείσουν τις επιχειρήσεις τους προκειμένου να μην χρειάζεται να συνεχίσουν να χρωστούν είτε στην εφορία είτε στα ασφαλιστικά ταμεία. Ένα κομμάτι το οποίο πραγματικά ήταν μεγάλο αγκάθι για όλους εσάς ήταν τα χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία και αυτή η αναμονή των ανθρώπων οι οποίοι δεν μπορούσαν να κατοχυρώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα εξαιτίας των χρεών. Έγινε μια ρύθμιση, τα 20 χιλιάρικα στα ασφαλιστικά ταμεία τα πήγανε στα 30 χιλιάρικα. Δεν ξέρω αυτό τελικά αν έχει βοηθήσει, γιατί υπήρξαν πολλές δηλώσεις από την πλευρά της κυβέρνησης ότι ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια. Υπήρχαν και εκείνοι οι οποίοι έλεγαν από την άλλη ότι, ξέρετε, δεν είναι και τόσο εντάξει αυτό το ποσό. Πρέπει να βρεθεί μια πολύ καλύτερη ρύθμιση ώστε να καταφέρουν αυτοί οι πόσες χιλιάδες επαγγελματίες να κατοχυρώσουν το συνταξιοδοτικό τους δικαίωμα. Τελικά τι έχει γίνει, τι έχει βρεθεί ως λύση? Σαφώς και είναι μια λύση αυτή η διάυξηση του ποσού που θα μπορούσε να παρακρατηθεί από τη σύνταξη, αλλά φανταστείτε όταν σήμερα, μετά από τόσες περικοπές που έχουν γίνει στις συντάξεις, κάποιος καταφέρει και βγει στη σύνταξη και του βγει μια σύνταξη της τάξης των 900 ευρώ, να χρειάζεται να πληρώνει και για αρκετά χρόνια μάλλον ένα ποσό το οποίο οφείλει και παρακρατείται τη σύνταξη, και η σύνταξη του επί της ουσίας να καταλήγει να είναι 300 και 400 ευρώ, εάν θα μπορέσει να επιβιώσει σήμερα με όλες αυτές τις συνθήκες που υπάρχουν στη χώρα μας. Άρα λοιπόν δεν είναι για μας αυτή η λύση. Η λύση ίσως θα ήταν καλύτερη αν θα μπορούσαν να έχει γίνει όλα αυτά που ζητάμε τα προηγούμενα χρόνια και δεν έχουν πραγματοποιηθεί. Τη μείωση, μάλλον η περικοπή και των πρόσθετων τρελών και των προσαυξήσεων, γιατί στα ποσά αυτά ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι το κεφάλαιο είναι περίπου το 1 τρίτο και όλα τα υπόλοιπα είναι πρόσθετα τέλη και προσαυξήσεις, θα έπρεπε να είχαν περικοπεί όταν φτάνει αυτός ο άνθρωπος να βγει στη σύνταξη, έτσι ώστε να μπορέσει να καλύψει αυτό το ποσό πολύ πιο γρήγορα και χωρίς να χρειάζεται να του κοπεί η σύνταξη σε τόσο μεγάλο ποσοστό, για να μπορέσει και αυτός να ζήσει αξιοπρεπώς και να μην χρειάζεται είτε να συνεχίζει να εργάζεται είτε να καταφεύγει σε συσίτια και σε άλλες συνθήκες. Χρονιά με φούργες και το 2024. Λοιπόν, για την επιχειρηματικότητα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Λεκάκη. Καλημέρα σας. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.